47, το δεύτερο κεφάλαιο από το βιβλίο Ματθαίος, το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, σελίδα 847, δεύτερο κεφάλαιο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον. Αφού δε γεννήθη ο Ιησούς εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας επί των ημερών Ηρώδου του βασιλέως, ιδού μάγοι από Ανατολών ήλθον εις Ιεροσόλυμα λέγοντες, πού είναι ο γεννηθής βασιλεύς των Ιουδαίων, διότι είδομεν τον αστέρα αυτού εν τη Ανατολή και ήρθομεν για να προσκυνήσομεν αυτόν. Ακούσας δε ο Ηρώδης ο βασιλεύς σε ταράχθη και πάσα Ιεροσόλυμα μετ' αυτού. Και συνάξας πάντα στους αρχιερείς και γραμματείς του λαού, ηρώτη να μάθει παρά αυτόν πού ο Χριστός γεννάται. Εκείνοι δε είπαν προς αυτόν εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας, διότι ούτως είναι γεγραμμένον δια του προφήτου και εσύ Βηθλεέμ, γη Ιούδα, δεν είσαι ουδόλος ελαχίστη μεταξύ των ηγεμόνων του Ιούδα, διότι εξού θέλει εξελθηγούμενος, ως της θέλει ποιμάνει το λαό μου τον Ισραήλ. Τότε ο Ηρώδες καλέσας κρυφίως τους μάγους, εξακρίβωσε παρά αυτόν των καιρών του φαινομένου αστέρος και πέμψα σε αυτούς εις Βηθλεέμ, είπε πορευθέντες ακριβώς εξετάσατε περί του πεδίου, αφού δε έβριτε απαγγείλατε μη, δια να έλθω κι εγώ να προσκυνήσω αυτό. Εκείνοι δε ακούσαντες του βασιλέως ανεχώρησαν. Και ειδού ο αστήρ, τον οποίον είδον εν τη Ανατολή, προεπορεύεται αυτόν εν σου ελθόν, εστάθη επάνω όπου ήτο το πεδίον. Ειδώντες δε τον αστέρα, εχάρισαν χαράν μεγάλη σφόδρα. Και ελθόντες εις την οικίαν, έβρον το πεδίον μετά της Μαρίας της γυναικός αυτού, και πεσόντες προσεκίνησαν αυτό, και ανοίξαντες τους θησαυρούς αυτών, προσέφεραν εις αυτό δώρο, χρυσόν και λίβανον και σμύρναν, και αποκαλυφθέντες θεώθεν κατόναρ να μην επιστρέψωσι προς τον Ηρώδην, διάλυσο οδού ανεχώρησαν εις την χώραν αυτών. Αφού δε ανεχώρησαν, ιδού άγγελος Κυρίου φαίνεται κατόναρ, εις τον Ιωσήφ λέγον εγερθείς, παράλαβε το παιδίον και τη μητέρα αυτού και φεύγε εις Αίγυπτον. Και έσω εκεί, όσου υποσύ, διότι μέλει ο Ηρώδης να ζητήσει το παιδίον για να απολέσει αυτό. Ο δε εγερθείς παρέλαβε το παιδίον και την μητέρα αυτού διανυκτός και ανεχώρησε εις Αίγυπτον και το εκεί ως της τελευτής του Ηρώδου, δια να πληρωθεί το ρηθέν υπό του Κυρίου δια του προφήτου λέγοντος «Εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον Υιόν μου». Τότε ο Ηρώδης ειδών ότι ενεπέχθη υπό των μάγων, εθυμώθη σφόδρα και αποστήλασε φώνευσε πάντα στους πέδας τους εν Βηθλεέμ και εν πάση της ορίης αυτής, από 2 ετών και κατωτέρω κατά των καιρών των οποίων εξακρίβωσε παρά των μάγων. Τότε πληρώθη το ρηθέν υπό Ιερεμίου του προφήτου λέγοντος «Φωνή οικούστη εν Ραπά, θρήνος και κλαθμός και οδυρμός πολλής. Η Ραχήλ έκλαιε τα τέκνα αυτής και δεν ήθελε να παρηγορηθεί διότι δεν υπάρχουσιν. Τελευτίσαντος δε του Ηρώδου ιδού άγγελος Κυρίου φαίνεται κατόναρ εις τον Ιωσήφ εν Αιγύπτο λέγον εγερθείς, παράλαβε το παιδίον και την μητέρα αυτού και είπαγε στην γη Ισραήλ, διότι απέθανον ζητούνται στην ψυχή του παιδίου. Ο δε εγερθείς παρέλαβε το παιδίον και τη μητέρα αυτού και ήρθε εις γη Ισραήλ. Ακούσας δε ότι ο αρχέλαος βασιλεύει επί τους Ιουδαίας, αντί η ρόδο του πατρός αυτού εφοβήθη να υπάγει εκεί, αποκαλυφθείς δε θεώθεν κατόναρ, ανεχώρησεν στα μέρη της Γαλιλαίας και ελθόν, κατόκισεν εις πόλην λεγωμένη Ναζαρέτ, για να πληρωθεί το ρηθέν δια των προφητών ότι Ναζωραίος θέλει ονομαστεί. Αμήν. Όταν έφτασε λοιπόν το πλήρωμα του χρόνου, ο σοφός Θεός, ο παντοδύναμος Θεός, ο πάνσοφος Θεός προετοίμασε τα πάντα και εν γέννη στην ανθρωπότητα και εν γέννη στο λαό Ισραήλ, αλλά και κατηδίαν ορισμένους ανθρώπους τους οποίους θα χρησιμοποιούσε για την έλευση, την πρώτη έλευση του Υιού του Μονογενούς, της ενσάρκωσης του Λόγου του Θεού. Έτσι, εκείνη την περίοδο υπήρχε μία παγκόσμια κυβέρνηση, ήταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, δεν υπήρχαν σύγνωρα ενδιάμεσα και η μετακίνηση ήταν, θα τολμούσα να πω, απολύτως ελεύθερη τότε,
παρόλη την επικράτεια και την κυριαρχία σε όλη την γνωστή τότε οικουμένη των Ρωμαίων. Ακόμη την περίοδο εκείνη, την οποία θα δούμε σαν μια περίοδο όχι μόνο της γέννησης του Ιησού Χριστού, που είναι πολύ σημαντικό, αλλά και στη συνέχεια του κηρύγματος του Ευαγγελίου. Γιατί με τη γέννηση του Ιησού Χριστού ξεκινάει και μέσα σε 70 χρόνια περίπου ολοκληρώνεται το κήρυγμα του Ευαγγελίου, αλλά και ο προφητικός λόγος, καθώς καταστρέφεται το 70 μετά Χριστό από τους Ρωμαίους η Ιερουσαλήμ, όπως είχε προφητευτεί και στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά και από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Λοιπόν, μία κυβέρνηση χωρίς σύνορα, μετακίνηση ελεύθερη. Δεύτερον, μία περίοδος παγκόσμιας ειρήνης, η περίφημη Pax Romana. Ειρήνη βέβαια με θόπλων, αλλά ειρήνη. Υπήρχε ειρήνη παντού. Δεν υπήρχαν πόλεμοι, παρά μόνο τοπικές εξεγέρσεις και τοπικές καταστάσεις. Δεν υπήρχαν πόλεμοι, ώστε να, μετά τη γέννηση του Ιησού Χριστού, να κηρυχθεί και το Ευαγγέλιο σε όλη την οικουμένη μέσα σε μια γενιά περίπου. Επίσης, όλη η οικουμένη είχε μία γλώσσα. Μοναδική περίοδος, έτσι. Τέτοια περίοδος δεν υπήρξε, τέτοια περίοδος δημιουργείται τώρα για δεύτερη φορά στην ανθρωπότητα. Τις έσκατες αυτές τις μέρες. Το τρίτο λοιπόν βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι όλοι οι οικουμένοι, οι γνωστοί τότε τουλάχιστον, είχαν μία γλώσσα, τα ελληνικά, τα οποία 300 χρόνια πριν την έλευση του Κυρίου την είχε μεταφέρει την ελληνική γλώσσα και είχε επικρατήσει σε όλη την ανθρωπότητα από τον Μέγα Αλέξανδρο, η οποία όμως παρέμεινε κυριαρχούσα γλώσσα και επί της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, και αυτό είναι ένα πολύ παράξενο γεγονός, να κυριαρχούν οι Ρωμαίοι και η γλώσσα η κυριαρχούσα να είναι ελληνική. Τέλος, οι Εβραίοι ήσαν διασκορπισμένοι σε όλη τη γνωστή τότε οικουμένη, με αποτέλεσμα να υπάρχουν συναγωγές για να κηρύτεται η Παλαιά Διαθήκη, ο Λόγος του Θεού, και να υπάρχουν άνθρωποι που περίμεναν το Μεσσία και κήρυταν την έλευση του Μεσσία. Αυτές ήταν οι συνθήκες που είχε δημιουργήσει ο Θεός σε όλη τη γη, τη γνωστή, εν γέννη, όπως είπαμε και πριν, στο λαό Ισραήλ, εν γέννη, αλλά και ειδικότερα σε κάποιους ανθρώπους, σε κάποιες περιοχές, όπως παραδείγματος χάρη ήταν εκεί στη Γαλιλαία, προφητευμένο ότι φως θα ανατείλει στη Γαλιλαία. Υπήρχε ο Ιωσήφ και η Μαρία, καθώς και κάτω στα Ιεροσόλυμα υπήρχε ο Ανανίας και η Ελισάβετ, τους οποίους χρησιμοποίησε ο Θεός με θαύματα και με ένδοξο τρόπο για τη γέννηση του Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν, όλη η γη προετοιμασμένη, τα πάντα ήταν έτοιμα από τον ίδιο τον Θεό, και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός γεννήθηκε ακριβώς όπως είχε προφητευθεί από την Παλαιά Διαθήκη, από τη φυλή του Ιούδα και μάλιστα εκ της οικογενείας του Δαβίδ, στη Βηθλεέμ, από τη Μαρία την Παρθένο, αλλά και άλλες πολλές προφητείες υπήρχαν που προσδιόριζαν ακριβώς τα περί του Ιησού Χριστού, και αυτό είναι το μεγάλο θαύμα, αδελφοί, η εκπλήρωση του προφητικού λόγου, μεγάλο θαύμα. Δεν μπορεί κανένα βιβλίο να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά άλλο από τον αληθινό Λόγο του Θεού. Γεννήθηκε λοιπόν ο Ιησούς Χριστός, ο Ιησούς ο Ναζωραίος, με θαύμα πάλι στη Βηθλεέμ, καθώς στη Γαλιλαία κατοικούσε ο Ιωσήφ και η Μαρία, και για πρώτη φορά έγινε διαταγή από τον Ιούλιο τον Κέσσαρα, τον Αύγουστο τον Κέσσαρα, για να απογραφεί όλη η οικουμένη, με αποτέλεσμα και ο Ιωσήφ και η Μαρία τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, στο τέλος των 9 μηνών,
Απίστευτα, θαυμαστά πράγματα είναι αυτά που εργάζεται και ενεργεί ο Θεός. Μετεφέρθη στη Βηθλεέμ, όπου επειδή δεν υπήρχε τόπος στο μοναδικό κατάλημα ενός μικρού χωριού της Βηθλεέμ, φιλοξενήθηκε εκείνη τη βραδιά στο στάβλο, γέννησε στο στάβλο, σπαργανώθηκε στη Φάτνη, τη μοναδική Φάτνη, που ήταν δημόσια, γιατί όλες οι άλλες ήταν ιδιωτικές, στα σπίτια του καθενός. Έτσι ήταν και έτσι ήταν για πολλά χρόνια. Μέχρι πριν 100 χρόνια έτσι ήταν και εδώ στην Ελλάδα. Τα περίφημα χάνια. Το χάνι το τάδε, το χάνι εκείνο ήταν πανδοχεία που πέναγαν οι ταξιδιώτες και έμεναν εκεί. Γεννήθηκε λοιπόν ο Ιησούς Χριστός. Πέρασαν οι μέρες. Κατοίκησαν σε μία κατοικία μέχρι να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Σε αυτή την κατοικία έμειναν περίπου λιγότερο από 2 χρόνια. Ανάγκες υπήρχαν, αλλά και το σχέδιο του Θεού ήταν έτοιμο. Και εκεί που ήσαν στην κατοικία ξαφνικά, τους επισκέπτεται μια ομάδα μάγων, πλούσιων ανθρώπων, σοφών ανθρώπων από την Ανατολή. Τι είχε συμβεί τώρα με αυτούς τους ανθρώπους? Ο προφητικός λόγος του Θεού είχε μιλήσει ότι όταν θα γεννηθεί ο βασιλιάς του Ισραήλ, και μάλιστα στην Βηθλεέμ και μάλιστα στην Ιουδαία, ένα αστέρι στον ουρανό θα φανερωθεί που θα οδηγήσει τους ανθρώπους από την Ανατολή στον τόπο που είχαν γεννηθεί. Και ο προφητικός λόγος είχε μεταφερθεί στην Ανατολή με πολλούς ανθρώπους, όπως παραδείγματος χάρη ήταν ο Δανιήλ, αλλά και άλλοι πολλοί Ισραηλίτες που βρέθηκαν εξόριστοι εκείνη την περίοδο στην περιοχή της Βαβυλώνας και κάτω από την κυριαρχία των Χαλδαίων. Κάποιοι μάγοι λοιπόν είδαν τον αστέρα, γνώριζαν, θυμηθείτε την Εστήρ που ήταν βασίλισσα, Ισραηλίτισσα, το Μαραδοχαίο, γνώριζαν ότι αυτό είναι το σημείο του Θεού για τη γέννηση του βασιλιά των βασιλιάδων, γιατί είχαν πιστέψει πολύ στην Ανατολή και από το Μαραδοχαίο αλλά και από το Δανιήλ, είχαν δει γίνει πολλά θαύματα στην Ανατολή, αν θυμάστε, με τον Αυγοδονόσορα και όλους τους βασιλιάδες, αλλά και μέχρι το Δαρείο και μέχρι τον Κύρο που ήρθε με θαύμα και με αποκάλυψη Κυρίου μέσα από το γεγραμμένο Λόγο του Θεού. Δηλαδή ο Λόγος του Θεού στην Ανατολή ήταν πολύ σημαντικός για τους σοφούς ανθρώπους. Είδαν το αστέρι και αποφάσισαν να πάνε να συναντήσουν και να προσκυνήσουν το γεννηθέντα βασιλιά. Και έτσι, αφού ο Ιησούς εγεννήθηκε στη Βηθλεέμ επί των ημερών Ηρώδου του βασιλέως, οι μάγοι από Ανατολών ήλθαν στα Ιεροσόλυμα. Γιατί δεν ήξεραν λεπτομέρειες του Λόγου του Θεού? Ο Ιησούς γεννήθηκε στη Βηθλεέμ και αυτοί ξεκίνησαν να συναντήσουν τον βασιλιά των βασιλιάδων στην πρωτεύουσα του Ισραήλ, στα Ιεροσόλυμα. Όταν έφτασαν δεν πέρασε απαρατήρητο το γεγονός. Ταράχθηκε, λέει, όλα τα Ιεροσόλυμα, γιατί ρώταγαν: είδομεν τον αστέρα αυτού εν τη Ανατολή και ήλθαμε να προσκυνήσουμε τον βασιλιά των Ιουδαίων. Βασιλιάς ήταν ο Ηρώδης. Ο Ηρώδης εταράχθηκε, επαναλαμβάνω, όλα τα Ιεροσόλυμα εταράχθηκαν, και ο Ηρώδης όταν άκουσε για βασιλιά φοβήθηκε για το βασιλείο του, όπως όλοι οι άνθρωποι φοβόνται μη χάσουν αυτά τα οποία κατέχουν. Αυτό, αδερφοί, είναι ένα πολύ μεγάλο λάθος, να φοβόμαστε να χάσουμε αυτά που έχουμε, όταν ο Χριστός μας λέει όποιος θέλει να με ακολουθήσει πρέπει να απαρνηθεί τον εαυτό του. Βλέπετε ότι ο άνθρωπος δένεται με τα υπάρχοντά του, με τις αξίες που αυτός έχει γράψει στο μυαλό του και στην καρδιά του μέσα από τη σοφία του κόσμου, αλλά και τα
συνηθισμένα τα ήθη και τα έθιμα του κόσμου. Όταν ο άνθρωπος φοβηθεί μη χάσει αυτά που έχει, από εκεί και πέρα η πορεία του είναι μέσα στην ανοησία και στα λάθη. Ό,τι έχουμε για μας τους χριστιανούς ξέρουμε ότι είναι δεσμένα από το Θεό. Εάν θέλει ο Θεός θα μας τα διατηρήσει, αν δεν θέλει ο Θεός θα μας τα πάρει, αλλά θα μας δώσει άλλα, καλύτερα. Αυτό θα πει πίστης. Αυτό είναι η πίστης και τα έργα της πίστεως. Αυτός που πιστεύει δεν φοβάται, καθώς λέει ο Χριστός μη φοβού, μόνο πίστευε. Ο Ηρώδης όμως έτρεμε μη χάσει το βασίλειό του όταν άκουσε από τους σοφούς της Ανατολής ότι γεννήθηκε ο βασιλεύς των Ιουδαίων και η οικογένεια του Ηρώδη ήταν όλη εκείνη την περίοδο βασιλεύουσα επάνω στους Ιουδαίους. Το αποτέλεσμα, άρχισε να δουλεύει το μυαλό του με πονηριά. Ο Θεός να μας φυλάει από πονηρές σκέψεις, αδελφοί. Και οι πονηριές έρχονται από το φόβο της απιστίας. Όταν έχεις απιστία, φοβάσαι. Και όταν φοβάσαι, σκέφτεσαι, αλλά όχι με τρόπο που θέλει ο Θεός, αλλά με τον τρόπο που ο διάβολος κατευθύνει τον άνθρωπο, του οποίου απίστων, καθώς είναι άπιστος, ο διάβολος έχει τη βλώση το νου για να μην επιλάμψει ο φωτισμός του Ευαγγελίου. Ο Θεός να μας φυλάει από το φόβο της απιστίας και να μας δίνει τη δύναμη της πίστης. Μόνο ο Θεός μπορεί να μας τα δίνει αυτά, να μας καταστήσει δυνατούς σε πίστη και σε Πνεύμα Άγιο. Γιατί αν δεν είμαστε δυνατοί σε πίστη, δεν μπορούμε να είμαστε και δυνατοί στο Πνεύμα το Άγιο. Χάνεται το Πνεύμα το Άγιο και έρχεται το Πνεύμα το Ανθρώπινο και γινόμαστε δυνατοί στο Πνεύμα το Ανθρώπινο, που είναι Πνεύμα πανουργίας, Πνεύμα πονηρίας. Με πονηριά λοιπόν σκέφτηκε, γεννήθηκε ο βασιλιάς των Ιουδαίων, πρέπει να βρω τρόπο να τον σκοτώσω αμέσως. Να βρω τρόπο να τον τελειώσω για να μην διακινδυνεύσει το βασίλειό μου αλλά και η συνέχεια του βασιλείου μου. Και έτσι πλησιάζει τους γραμματείς και φαρισαίους που ήγνώριζαν, γνώστες της γραφής της Παλαιάς Διαθήκης, γνώριζαν πού γεννάται και τους ρώτησε πού γεννάται ο Χριστός, και εκείνοι που ποτέ βέβαια δεν θα δεχτούνε τον Ιησούν ότι είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, γνωρίζοντας τις γραφές, του είπαν στη Βηθλέμ γεννιέται, γιατί είναι γραμμένο στο Μιχαία τον προφήτη, και εσύ Βηθλέμ γη του Ιούδα, δεν είσαι ουδόλος ελαχίστη μεταξύ των ηγεμόνων του Ιούδα, διότι εξού γη του Ιούδα Βηθλέμ θα εξέλθει ηγούμενος, ο οποίος θα ποιμάνει των λαών των Ισραήλ, δηλαδή ο Μεσσίας. Αφού διαπίστωσε λοιπόν το μέρος, ενημέρωσε αυτός τους μάγους και τους λέει στη Βηθλεέμ γεννάτε, εκεί πηγαίνετε να τον βρείτε. Φαίνεται σαν να βοηθάει το έργο τους, το ταξίδι τους και την αποστολή τους. Υποκριτής, πονηρός, ψεύτης. Και όχι μόνο αυτό, αλλά τους λέει πηγαίνετε, ερευνήστε ακριβώς να βρείτε το πεδίο, και αφού το βρείτε φωνάξτε και μένα να τον προσκυνήσω. Και στο μυαλό του είχε τη σκέψη να τον σκοτώσει. Το θεώρησε πάρα πολύ εύκολο, παγιδεύοντας τους σοφούς της Ανατολής να σκοτώσει το πεδίο, αλλά λογάριασε, όπως λένε οι άνθρωποι, χωρίς τον ξενοδόχο, χωρίς την πρόνοια του Θεού. Και πόσο σοβαρό είναι, αδελφοί, στη ζωή μας να παραβλέπουμε την πρόνοια του Θεού στα σχέδιά μας, να παραβλέπουμε το Λόγο του Θεού στα σχέδιά μας, να παραβλέπουμε το θέλημα του Θεού στα σχέδιά μας. Επικίνδυνο είναι. Πρώτα θα σκεφτόμαστε
το Λόγο του Θεού, το θέλημα του Θεού, την πρόνοια του Θεού, το σχέδιο του Θεού, για να προσαρμόζουμε τη ζωή μας σε αυτά. Να ταιριάζουμε τη ζωή μας με το θέλημα του Θεού, με το σχέδιο του Θεού, με το Λόγο του Θεού. Όταν δεν έχουμε το φόβο του Θεού και τη σοφία την πρέπουσα, τότε δεν λογαριάζουμε καθόλου το τι θέλει ο Θεός, τι έχει προβλέψει, τι έχει προνοήσει, και παίρνουμε την τύχη μας στα χέρια μας, τη ζωή μας στα χέρια μας. Το αποτέλεσμα είναι αποτυχία. Θα πετύχει το παμπόνηρο και εύκολο σχέδιο του Ηρώδη να θανατώσει το παιδίον? Ήταν βέβαιος ο Ηρώδης ότι θα πετύχει. Γιατί με τη σκέψη του, με τη λογική του και με τον προγραμματισμό του θα πετύχαινε. Αλλά δεν έλαβε υπόψη του το Θεό. Που είναι μεγάλο λάθος να μην λαμβάνουμε υπόψη μας το Θεό στη ζωή μας. Εκείνοι λοιπόν, ακούσαντες του βασιλέως ότι γεννιέται στη Βηθλεέμ, χαρήκανε και ανεχώρησαν. Θεώρησαν ότι είναι πολύ ευτυχής, γιατί τους βοήθησε ο Ηρώδης να βρούνε, περιγράφοντας ακριβώς σε ποιο μέρος γεννάται, που αυτοί δεν το ξέραν. Αλλά και αυτό δεν το χρειαζόντουσαν, γιατί μόλις βγήκαν έξω, ο Θεός είχε προβλέψει, ο αστήρ τον οποίον είδων στην Ανατολή, προεπορεύεται αυτόν, έως σου ελθόν εστάθη επάνω από την οικία όπου ήτο το πεδίο. Ζητήσανε βοήθεια από ανθρώπους, ενώ ο Θεός τα έχει όλα έτοιμα. Δεν χρειάζεσαι τη βοήθεια των ανθρώπων πάνω στο έργο του Θεού, γιατί ο Θεός έχει ετοιμασμένο το δρόμο. Τα έχει προβλέψει όλα. Δεν χρειαζόμαστε εμείς να προβλέπουμε τίποτα περισσότερο από το να είμαστε ακριβώς εκεί που μας θέλει ο Θεός. Όταν είδαν τον αστέρα, χάρηκαν πιο πολύ ακόμη, σφόδρα μεγάλη χαρά, ήρθαν στην οικία και εκεί βρήκαν το παιδίον με της Μαρίας της μητρός αυτού, και πεσόντες προσεκίνησαν αυτόν, αφού άνοιξαν τους θησαυρούς αυτών, προσέφεραν εις αυτό δώρα χρυσών και λίβανων και σμύρναν. Σκεφτείτε τώρα τον Ιωσήφ και τη Μαρία, τα λεφτά τους να τελειώνουν, να έχουν ξεμείνει στη Βηθλεέμ, στο χωριουδάκι εκεί, και ξαφνικά να ανοίγει η πόρτα και να μπαίνουν σοφοί άνθρωποι, να βλέπουν το μωρό, να το προσκυνάνε, να ομολογούν ότι είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων, και μέσα στην απόλυτη φτώχεια τους να τους δίνουν χρυσάφι, Λίβανο και Σμύρνα, πράγματα ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας. Και παρέμειναν εκεί, ώστε αφού έπραξαν αυτό που ο Θεός είχε βάλει στην καρδιά τους, να προσκυνήσουν και να προσφέρουν δώρα στο πεδίο, ίσως κατά την εντολή του Θεού, όταν βρισκόντουσαν ακόμη στην Ανατολή, αποφάσισαν την επόμενη μέρα να επιστρέψουν, να περάσουν και πάλι από τα Ιεροσόλυμα και, όπως είχαν υποσχεθεί, να φανερώσουν στον Ηρώδη πού είναι και ποιο είναι το πεδίο, ώστε να πάει και αυτός να το προσκυνήσει όπως αυτή. Εδώ επεμβαίνει ο Θεός, αλλά επεμβαίνει ο Θεός σε σκεύη ιδιαιτέρας εκλογής του, που ήσαν τελικά αυτοί οι αποσταλέντες από το Θεό Μάγοι, για να προσφέρουν την άνεση την οικονομική μέσα από το χρυσάφι, το Λίβανο και τα Σμύρνα, που όπως είπαμε ήταν ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας. Στον ύπνο τους λοιπόν είδαν, και μάλιστα λέει αποκαλυφθέντες όλοι κατόναρ, δηλαδή εγώ το καταλαβαίνω ότι σε όλους έδειξε ένα ενύπνιο ο Θεός. Μπορεί όμως και σέναν. Αλλά έτσι πως το λέει, αποκαλυφθέντες θεώθεν κατόναρ να μην επιστρέψωσι προς τον Ηρώδην,
διάλυς οδού ανεχώρησαν στην χώραν αυτών. Και εδώ είναι το χαρακτηριστικό της εκλογής του Θεού. Δεν δίστασαν καθόλου, δεν είπαν ένα όνειρο ήταν «δε βαριέσαι». Βέβαια το όνειρο αυτό πρέπει να ήταν πολύ σημαντικό και αν μάλιστα το έδειξε και σε περισσότερους από έναν εξ αυτών, τότε ήταν αδύνατο να μην πιστούν ότι αυτό ο Θεός τους το φανερώνει. Και έτσι το πρωί ξεκίνησαν, θα έλεγα του την έσκασαν του Ηρώδη, αν και το πιο σωστό είναι ότι ο Θεός βλέπει τη σοφία των ανθρώπων και γελάει. Κοίταξε, αυτός νομίζει ότι είναι σοφός, ότι μου την έσκασε, θα σκοτώσει το πεδίο και γελάει. Είναι όταν θέλει να πείσει έναν άνθρωπο ο Θεός, τον πείθει. Φανέρωσε λοιπόν σε αυτούς, μη γυρίστε στον Ηρώδη, ποιος ξέρει γιατί, με ποιο τρόπο του είπε ότι κινδυνεύει το παιδί, ο Θεός ξέρει. Και έτσι οι άνθρωποι αυτοί την άλλη μέρα το πρωί σηκώθηκαν και από άλλο δρόμο έφυγαν για τη χώρα τους. Αλλά δεν τελειώνει εδώ το έργο του Θεού και η αποστολή του Θεού. Αφού αυτοί ανεχώρησαν, ο Θεός γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι πρόκειται να σκεφτεί ο Ηρώδης. Όταν λοιπόν ο Ηρώδης διεπίστωσε ότι τον ενέπαιξαν οι σοφοί εκ της Ανατολής, θύμωσε, μου την έσκασαν, δεν ήρθαν από εδώ, φύγανε. Και αποφάσισε να δράσει πιο δραστικά, να ενεργήσει με μεγαλύτερο θυμό και μεγαλύτερη κακία. Και έτσι αφού είχε διαπιστώσει το χρόνο του αστέρος, ότι θα ήταν λιγότερο από 2 χρόνια αφότου γεννήθηκε το πεδίο, διέταξε τα στρατεύματά του να πάνε στη Βηθλεέμ και ο άνθρωπος ο άκαρδος να σφάξουν όλα τα μωρά που είναι κάτω από 2 ετών. Θα μου πείτε, πολλά ήταν τα μωρά? Δεν ήταν πολλά, γιατί η Βηθλεέμ, όπως είπαμε, ήταν ένα χωριό μαζί με τη γύρω περιοχή της Βηθλεέμ, να ήταν 1000 άνθρωποι. Το 2% των 1000 ανθρώπων, πόσο είναι, 20 παιδιά. Αλλά και αυτό ήταν προφητευμένο. Τα πάντα γνωρίζει ο Θεός. Και το παρελθόν και το παρόν και το μέλλον. Όμως δεν αφήσει ο Θεός το πεδίον στα χέρια του Ηρώδη να το σφάξει μαζί με όλα τα άλλα. Αφού ανεχώρησαν και είχαν πια στα χέρια τους το χρυσάφι, το Λίβανο και τα Σμύρνα, ένας άγγελος πήγε στον ύπνο του στον Ιωσήφ και του λέει, εγερθείς τώρα, πάρε το πεδίον και τη μητέρα αυτού και φεύγε γρήγορα στην Αίγυπτο και θα είσαι εκεί μέχρι να σου πω εγώ. Έτσι πάλι το σχέδιο του Ηρώδη, άχρηστο. Και εδώ αδελφοί πρέπει να σταθούμε λίγο, γιατί όλοι μας σχεδιάζουμε, προγραμματίζουμε, σκεφτόμαστε και αποφασίζουμε. Και πολλές φορές με σοφία, με σύνεση και πολλές φορές προσευχόμενοι κιόλας. Και αποφασίζουμε όμως με τη δική μας γνώμη. Και θεωρούμε ότι επειδή προσευχηθήκαμε έχουμε τη γνώμη του Θεού. Αλλά στην πραγματικότητα τι θέλουμε, τι ζητάμε, τι κάνουμε, διατάζουμε τον Χριστό να κάνει αυτό που εμείς θέλουμε. Και δεν μας βγαίνει. Δεν μας βγαίνει. Γιατί ο Θεός δεν θέλει να τον πλησιάζουμε και να του λέμε τι θα κάνει, αλλά να τον πλησιάζουμε και να τον ρωτάμε τι θα κάνει για να προσαρμόσουμε τη ζωή μας στο θέλημά Του. Όχι να προσαρμόσουμε το Θεό στο θέλημά μας, αλλά να προσαρμόσουμε τη ζωή μας στο θέλημά Του. Είναι πολύ μεγάλη η διαφορά της σωστής από τη λάθος προσευχή. Τα αποτελέσματα είναι τεράστια
και τελείως διαφορετικά. Αν προσεύχεσαι λέγοντας στο Θεό τι να κάνει, χωρίς να βάζεις τουλάχιστον τον περιορισμό, Κύριε, να κάνεις όχι όπως εγώ θέλω, όπως εσύ, τότε η προσευχή σου αυτή είναι άχρηστη και επιζήμια και επώδυνη, γιατί ο Θεός δεν κάνει κατά το θέλημά μας, κάνει κατά το θέλημά Του. Γιατί εμείς ζητάμε πράγματα που πολλές φορές είναι επιζήμια για μας και εν τέλει διατάζουμε το Χριστό, δεσμεύουμε το Θεό να κάνει αυτό που εμείς θέλουμε. Ενώ όποιος προσέρχεται εις τον Θεό πρέπει να γνωρίζει ότι ο Θεός είναι και γίνεται μισθαποδότης σε ποιους? Στους εξητούντας Αυτόν, όχι στους αυτούς που διατάζουν το Θεό, αλλά αυτούς που ζητάνε από το Θεό. Να τους διδάσκει το θέλημά Του, να τους διδάσκει το Λόγο Του, ιδιαιτέρως να τους διδάσκει την οδόν την οποία πρέπει να περπατάνε. Αλλά και ο Λόγος του Θεού αυτό μας υπόσχεται. Όταν μετανοείς που θέλει ο Θεός, όταν επιστρέφεις στο Θεό που το θέλει ο Θεός, τότε έρχεται ο Θεός και, μας λέει, έλα να σου πω τι θα κάνω τώρα. Εγώ από εδώ και πέρα, όταν μου το ζητάς, θα σε συνετίζω. Αλλά πρόσεξε τι μου ζητάς. Να μου ζητάς αυτό που πρόκειται να κάνω. Εγώ αυτό που πρόκειται να κάνω, να σου δίνω σοφία. Εγώ θα σε διδάσκω την οδόν την οποία πρέπει να περπατάς. Δεν θα με διδάσκεις εσύ την οδόν την οποία πρέπει να περπατάω. Θα μου ζητάς να σου αποκαλύπτω την οδόν, να σου αποκαλύπτω την οδόν την οποία πρέπει να περπατάς. Και όταν δεν ξέρεις τι να κάνεις, να ξέρεις ότι εγώ θα σε συμβουλεύω. Και όταν φοβάσαι, εγώ θα σε προστατεύω. Αυτή είναι η σχέση που ο Θεός θέλει με εμάς, με τον κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά. Και καλό είναι να προσαρμόζουμε τη σχέση μας με το θέλημά Του και όχι να ζητάμε να προσαρμόσει ο Θεός τη σχέση μας με το θέλημά μας. Είναι φοβερά τα λάθη που γίνονται από το Θεό. Βεβαίως μας καλύπτει, μας πλαχνίζεται, καταλαβαίνει ότι δεν καταλάβαμε καλά, κάναμε λάθος, όμως τα λάθη μας είναι επώδυνα. Τα λάθη μας φέρουν ζημιά. Θα τη διορθώσει ο Θεός, αλλά η ζημιά είναι ζημιά. Είναι πολύ σημαντικό, αγαπημένα μου αδέλφια, να μην περπατάμε κατά τη σάρκα, αλλά να περπατάμε κατά το Πνεύμα. Είναι πολύ σημαντικό να μην ζούμε μόνο κατά το Πνεύμα, αλλά και να περπατάμε κατά το Πνεύμα. Να καταλάβουμε, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε οι κύριοι, αλλά το καλύτερο που μπορούμε να πετύχουμε είναι να είμαστε οι δούλοι. Οι δούλοι του Θεού. Και ο δούλος δεν κάνει τίποτα αν δεν του δώσει εντολή ο Κύριος του. Και όταν κάνει ακριβώς όταν του δίνει εντολή ο Κύριος του, γιατί περιμένει την εντολή του Κυρίου του, τότε έχει και την εύνοια του Κυρίου του. Αλλιώς ο δούλος που κάνει ό,τι θέλει δεν μπορεί να έχει την εύνοια του Κυρίου του. Και στα λόγια αυτά που ακούμε τώρα είναι εύκολα. Στη ζωή μας δεν είναι εύκολα. Αν όμως μας δώσει ο Θεός φώτιση να το συνειδητοποιήσουμε αυτό, ώστε να μην περπατάμε με φαντασία, αλλά να περπατάμε με οδηγία, τότε στη ζωή μας θα προσπαθούμε και θα πετυχαίνουμε. Θα τρέχουμε και θα φτάνουμε. Θα ζητάμε και θα λαμβάνουμε. Αρκεί να ζητάμε κατά το θέλημά Του. Και όταν ζητάμε κατά το θέλημά Του, ξέρουμε ότι μας ακούει. Και όταν ξέρουμε ότι μας ακούει, ό,τι ζητάμε θα λαμβάνουμε. Και για το να ζητάμε κατά το θέλημά Του δεν είναι τίποτα λιγότερο ή περισσότερο
από το να εξητούμε το θέλημα του Θεού για να το ζητήσουμε. Είναι ωραίο ο άνθρωπος να περπατάει με φως. Με φως Θεού. Με οδηγία το δρόμο που πρέπει να περπατήσει. Με συμβουλή από τον παντοδύναμο και πάνσοφο Θεό. Και με προστασία από τον ίδιο τον Θεό. Ο Ηρώδης βέβαια αποκλείεται να πετύχει όσο και έξυπνο και πονερό να είναι το σχέδιό του. Γελάει, επαναλαμβάνω, ο Θεός με τη σοφία των ανθρώπων. Τα κατάφερε να πείσει τους μάγους να του φανερώσουν που είναι το πεδίο για να το σκοτώσει. Και ο Θεός ένα όνειρο, δύο, τρία όνειρα, τους έδιωξε. Κατάλαβε ότι απέτυχε, θύμωσε. Και όταν αποτυγχάνει ο άνθρωπος, αντί να μετανοεί και να πηγαίνει στο Θεό και να πει «Κύριε, έκανα λάθος». Να μην ξανακάνω λάθος. Θυμώνει όπως ο Ισάφ, ο κατεξοχήν άνθρωπος της σάρκας, ο οποίος λέει «Απέτυχα, γκρεμίστηκαν όλα, εγώ θα τα ξαναχτίσω». Και έρχεται ο Θεός και του λέει «Εσύ θα τα χτίσεις, εγώ θα τα γκρεμίζω». Για σκεφτείτε, αδερφοί, πόσο κακή ζωή είναι να χτίζεις και να γκρεμίζει ο Θεός. Φοβερό δεν είναι? Να αγωνίζεσαι, να παιδεύεσαι, να καταφέρνεις και να έρχεται ο Θεός να κάνει ένα και να φεύγουν όλα. Ο Θεός να μας φυλάει. Δεν είναι εύκολη η ζωή του χριστιανού. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να είναι στο θέλημα του Θεού. Και έτσι λοιπόν ο Ηρώδης έστειλε τα στρατεύματά του, σφάξαν όλα τα μωρά, πιθανόν να θεώρησε τελειώσαμε, τα κατάφερα, μπορεί να σφάχτηκαν λίγα μωρά παραπάνω, αλλά εγώ κατάφερα να σκοτώσω και το πεδίο. Αλλά όμως ο Ιωσήφ, άνθρωπος κατά την καρδία του Θεού, μόλις είδε το ενύπνιο που του είπε ο άγγελος «Εγερθείς να παραλάβεις το πεδίο και τη μητέρα αυτού και τώρα φεύγει για την Αίγυπτον και μείνε εκεί μέχρι να σε ειδοποιήσω εγώ», γιατί ο Ηρώδης, και εξηγεί, γιατί ο Ηρώδης μέλει να ζητήσει το πεδίο για να το απολέσει. Ο δε Ιωσήφ, άνδρας κατά την καρδία του Θεού, «Εγερθείς», σηκώθηκε αμέσως, παρέλαβε το πεδίο και τη μητέρα δια της νυχτός και ανεχώρησαν στην Αίγυπτον και έμειναν εκεί μέχρι να πεθάνει ο Ηρώδης. Και έτσι εκπληρώθηκε και ένας ακόμη λόγος του ένα ακόμη σημείο του προφητικού λόγου του Θεού, ότι εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον Υιόν μου στον Οσιέ τον προφήτη. Και έτσι ο Ηρώδης, πιθανότατα ήσυχος ότι κατάφερε να σκοτώσει το πεδίο, αφού σκότωσε όλα τα παιδιά της Βηθλέμ, συνέχιζε να βασιλεύει μέχρι που ήρθε η ώρα και πέθανε. Γιατί και ο Ηρώδης πεθαίνει. Και δεν υπάρχει, και ο βασιλιάς πεθαίνει και δεν υπάρχει κανένας που δεν πεθαίνει. Το κρίσιμο σημείο είναι όμως μετά τι γίνεται, που πάει. Ένας άνθρωπος λοιπόν πονηρός, πανούργος, που προσπάθησε απεγνωσμένα και αποτυχημένα να σκοτώσει το πεδίο, το οποίο είναι δόθηση μας εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου, τον Υιόν που μας χαρίστηκε, τον Υιόν του Θεού, πέθανε ήσυχος ότι τελειώσαμε, τα κατάφερα. Σκεφτείτε την έκπληξή του το επόμενο δευτερόλεπτο του θανάτου, ο Θεός να μας φυλάει. Την έκπληξή του εκεί πάνω ή εκεί κάτω, ποιος ξέρει. Και όταν πέθανε ο Ηρώδης, το έργο του Θεού συνεχίζεται. Μπορεί να χρειαστεί να καθυστερήσει λίγο, αλλά θα συνεχιστεί. Μπορεί να χρειαστεί να περιμένει λίγο στην Αίγυπτο ο Ιωσήφ, αλλά έχει όλα τα απαραίτητα, έχει στα χέρια χρυσάφι, Λίβανο και Σμύρνα.
και μπορεί να παραμείνει όχι διακονιάρης στην Αίγυπτο, αλλά να επιβιώσει για το χρονικό διάστημα που θα ακολουθήσει, καθώς έχει προμηθευθεί από την πρόνοια του Θεού τα πάντα. Πιστεύει, μου αδελφοί, στην πρόνοια του Θεού. Κάνε μας να πιστεύουμε, Κύριε. Βοήθα μας στην απιστία μας. Αν πιστεύουμε στην πρόνοια του Θεού, θα είμαστε ευτυχισμένοι, χαρούμενοι, δεν θα έχουμε φόβους, δεν θα έχουμε μέριμνες. Όταν φοβόμαστε, έχουμε μέριμνες, σημαίνει ότι δεν είμαστε και τόσο κοντά με πίστη στην πρόνοια του Θεού. Γι' αυτό είναι πολύ ωραίο, δεν ξέρω αν το κάνετε, να το συνηθίζετε, να πιστεύουμε στην πρόνοια του Θεού. Είναι αυτό που είπε ο Αβραάμ στον Ισαάκ, ο Κύριος έχει προβλέψει, παιδί μου. Φαντάζεσαι, αδερφέ, να μπορείς να το πεις με την καρδιά σου ότι για την επόμενη μέρα για σένα ο Κύριος έχει προβλέψει τα καλύτερα και τα συνεχόμενα με τη σωτηρία σου. Πολύ σημαντικό να εμπιστευόμεθα την πρόνοια του Θεού. Είμαστε άνθρωποι, δεν τα καταφέρνουμε, δεν ξέρω εσείς, αλλά εγώ δεν τα καταφέρνω πάντα. Αλλά όταν τα καταφέρνω, όταν με βοηθήσει ο Θεός και τα καταφέρω, είναι πολύ όμορφη η ζωή. Να κοιμάσαι και να λες αύριο, για το αύριο έχει προβλέψει ο Θεός τα καλύτερα. Αμήν. Έχει προβλέψει. Βέβαια. Ωραία είναι. Η πρόνοια του Θεού είναι πολύ ωραία. Αλλά θα τολμούσα να πω μόνο, για να μην το πω έτσι όμως απόλυτα, ιδιαίτερα στους ανθρώπους που αγαπάνε το Θεό. Γιατί λέει η Γραφή, τα πάντα συνεργούσι προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας τον Θεό κατά την πρόθεση εκείνου που μας εκάλεσε. Εάν πιστεύουμε ότι εδώ ήρθαμε γιατί μας κάλεσε ο Θεός, ναι, δεν ήρθαμε τυχαία εδώ, ο Θεός μας κάλεσε. Βρήκε τρόπους, γιατί κάθε ένας εδώ μέσα βρέθηκε από τρόπους απίθανους, απίστευτους. Πώς είσαι εσύ εδώ πέρα, για θυμίσου, για σκέψου, για φαντάσου πώς ξεκίνησες, από πού ξεκίνησες και πώς βρέθηκες να είσαι εδώ. Δόξα να έχει ο Θεός. Αλληλούια. Εάν λοιπόν τώρα, κατά την πρόνοια εκείνου, εμείς αγαπάμε τον Θεό και ο έχοντας εντολάς μου και φυλάτων αυτά σε εκείνος είναι ο αγαπών με. Ελευθεροθέντες δηλαδή από του Θεού, από του Θεού και από της αμαρτίας και δουλοθέντες εις τον Θεό, τότε ο καρπός μας θα είναι εισαγιασμόν και το τέλος μας ζωή αιώνιος. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας ελευθέρωσε από την αμαρτία, μας πρόσθεσε στην Εκκλησία του ο Χριστός. Βαφτιστήκαμε, μας βάφτισε ο Χριστός εν ύδατι εις άφεση αμαρτιών στο όνομα του Χριστού. Μας βάφτισε με Πνεύμα Άγιο και τώρα έχουμε τη βεβαιότητα ότι ο Κύριος προβλέπει το καλύτερα και τα συνεχόμενα για μας. Αμήν. Γι' αυτό πιστεύουμε στην πρόνοια του Θεού. Ο Θεός είχε προβλέψει χρυσάφι, Λίβανο και Σμύρνα να έχει ο Ιωσήφ και η Μαρία στην Αίγυπτο. Ας έχει δόξα το όνομα του Χριστού. Και αφού πέθανε ο Ηρώδης, κάπου θα αρχίσαν να τελειώνουν και οι προμήθειες που ο Θεός είχε στείλει. Και έρχεται πάλι άγγελος στον Ηρώδη και του λέει, παρέλαβε, σήκω, παρέλαβε το παιδί και τη μητέρα του και γύρνα στη γη του Ισραήλ, γιατί αυτοί που ζητούσαν τη ζωή του παιδίου απέθανον. Βέβαια όλα έχουν ένα τέλος, και τα καλά και τα κακά. Τέλος έχει και η προμήθεια του χρυσού, του Λίβανου και του Σμύρνου στην Αίγυπτο. Τέλος έχει και η ζωή του Ηρώδη που ήθελε το θάνατο του παιδίου. Και έτσι τώρα ήρθε ο καιρός. Τι ωραίο όμως που είναι έτσι να του μιλάει ο Θεός και να κάνει ο άνθρωπος. Σήκω και φύγε, πήγαινε στην Αίγυπτο. Αμέσως πήγε. Τώρα γύρνα από την Αίγυπτο, πήγαινε στην Ισραήλ. Αμέσως πήγε. Έτσι να μας οδηγεί, αδερφοί, ο Θεός. Ωραία είναι
να μην περπατάμε με φαντασία, με τη γνώμη μας, αλλά να περπατάμε με το Λόγο του Θεού. Επέστρεψε και άκουσε ότι ο Αρχέλαος βασιλεύει επί της Ιουδαίας αντί του Ηρώδου, του πατρός αυτού, ο γιος του Ηρώδη δηλαδή, φοβήθηκε, γιατί συνέχιζε να βασιλεύουν οι Ηρώδηδες, φοβήθηκε και ανεχώρησε στα μέρη της Γαλιλαίας. Και ήρθε και κατοίκησε σε μια πόλη που λέγεται Ναζαρέτ. Την πόλη Ναζαρέτ δεν θα τη δείτε στην Παλαιά Διαθήκη ποτέ. Είναι μια πόλη καινούρια για την εποχή του Χριστού. Ένα χωριό, Ναζαρέτ. Και γιατί ο Θεός τη δημιούργησε? Γιατί έπρεπε να πληρωθεί και το ρηθέν δια των προφητών ότι Ναζωραίος θέλει ονομαστεί. Ναζωραίος θα ονομαστεί. Γιατί? Γιατί Ναζωραίος σημαίνει απεσταλμένος, Μεσσίας. Ναζίρ στα αραμαϊκά και στα συριακά σημαίνει απεσταλμένος του Θεού. Και Ναζωραίος σημαίνει Μεσσίας, Άγιος του Θεού. Και έτσι λοιπόν ο Ιησούς ονομάστηκε Ναζωραίος. Η αίρεση του χριστιανισμού ονομάστηκε αίρεση των Ναζωραίων, που σημαίνει των απεσταλμένων του Θεού. Οι άνθρωποι τον έλεγαν Ναζωραίο, νομίζοντας ότι περιγράφουν τον τόπο της διαμονής τους, της διαμονής του. Ο Θεός όμως τον είπε Ναζωραίο, περιγράφοντας το όνομά του που ήταν Μεσσίας, απεσταλμένος του Θεού. Όλα τέλεια, όλα πλήρως. Και τώρα εκεί στη Ναζαρέτ θα είναι μαραγκός ο Ιωσήφ, θα μεγαλώσει υποτασσόμενος κατά πάντα στους γονείς του, και όπως λέγει ο Λόγος του Θεού το πεδίον ύφξανε και ενεδυναμούτο κατά το πνεύμα πληρούμενον σοφίας και χάρις Θεού το επ' αυτό. Τρία ωραία χαρακτηριστικά του ανθρώπου Χριστού Ιησού. Πρώτον, αύξανε. Μεγάλωνε και αύξανε. Και αυτή είναι η ζωή του χριστιανού. Αυτή είναι η πορεία που ο Θεός θέλει για κάθε έναν από εμάς όταν αναγεννόμεθα και μετατρεπόμαστε από γεννηθέντες κατά τη σάρκα σε γεννηθέντες κατά το πνεύμα. Πρώτον, να αυξάνομαι. Τι να αυξάνομαι? Πνευματικά. Μπορεί ο χριστιανός να μην αυξάνει? Δηλαδή όπως μπήκες έτσι μένεις, δεν μπορείς. Και από ποιον εξαρτάται η αύξηση? Από το Θεό. Όταν τρέφεται καλά και όταν ζει μέσα στην οικογένεια που ο Θεός τον έβαλε, και η δική μας οικογένεια που μας βάζει ο Θεός είναι η Εκκλησία. Αύξανε. Δεύτερον, ενεδυναμούτο κατά το πνεύμα. Το πνεύμα το Άγιο έδινε δυνάμεις στον Ιησούν, όπως και σε μας το πνεύμα το Άγιο μας δυναμώνει. Δεν μας αφήνει να είμαστε νήπια, αυξάνουμε και γινόμαστε όλο και πιο μεγάλοι σε ηλικία, αλλά και όλο πιο δυνατοί σε δύναμη Πνεύματος Αγίου. Άλλη είναι η δύναμη που έχουμε όταν αναγεννόμεθα και άλλη είναι η δύναμη που έχουμε όταν περνάνε 2 ή 3 ή 5 χρόνια ή 10 ή 30 χρόνια. Αρκεί να μεγαλώνουμε υποτασσόμενοι στο Λόγο του Θεού μέσα στην οικογένεια που ο Θεός μας έβαλε, που επαναλαμβάνω είναι η Εκκλησία του Χριστού. Αυτή είναι, λέει ο Χριστός, η μήτυρα μου και η αδελφή μου που ακούνε το Λόγο του Θεού και πράττουν Αυτόν. Να λοιπόν ποια είναι η μητέρα μας, η Εκκλησία, και ποια είναι τα αδέλφια μας, οι αναγεννημένοι από το Λόγο του Θεού και από το Πνεύμα το Άγιο. Ήφξαν λοιπόν πρώτο, είναι δυναμούτο κατά το Πνεύμα δεύτερον, πληρούμενον σοφίας τρίτον. Και πώς αυξάνει η σοφία μας μέσα στο Λόγο του Θεού? Με την επίγνωση του θελήματος του Θεού
αλλά και του προσώπου του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως δίνει ο Θεός στα παιδιά Του, ώστε να γνωρίζουν όλο και περισσότερο το θέλημα του Θεού και το έργο του Θεού στη ζωή τους. Και τέλος, που είναι η σφραγίδα του Θεού για τη ζωή μας, και χάρις Θεού ήτο επ' αυτό. Γιατί ό,τι και να έχουμε, αν δεν υπάρχει χάρις του Θεού στη ζωή μας, η αύξησή μας δεν είναι όπως τη θέλει ο Θεός. Άρα λοιπόν αυξανόμεθα, παίρνουμε δύναμη δια Πνεύματος Αγίου, πληρούμεθα και αυξανόμεθα σε σοφία, και η χάρις του Θεού είναι εμφανής στη ζωή μας. Έτσι ήταν ο Ιησούς τότε και έτσι είμαστε και εμείς τώρα, μέχρι να αποκτήσουμε ηλικία ανδρός, όπου η Γραφή λέγει και ο Ιησούς προέκοπτεν, ο Ιησούς πια όχι το πεδίο, προέκοπτεν η σοφίαν και ηλικίαν και χάριν όχι μόνο από το Θεό, αλλά έβρισκε και ενώπιον των ανθρώπων. Ωραία είναι η ζωή του χριστιανού, όπως ήταν ωραία και η ζωή του Χριστού, μέχρι να φτάσει το πλήρωμα του χρόνου, να γίνει σε ηλικία ανδρός, για να έλθει η ώρα της αποστολής του. Μέχρι τα 30 χρόνια, για 30 χρόνια θα έλεγα, τον εκπαίδευε ο Θεός για να φτάσει στο 30ο έτος, να εργαστεί 3,5 χρόνια. Ο Θεός τον εκπαίδευε από ποιον? Τον Ιωσήφ, τη Μαρία, τα αδέλφια του, τη γειτονιά του, και στην πραγματικότητα από το Λόγο του και από το Πνεύμα το Άγιο. Τον εκπαίδευε ο Θεός, ώστε έφτασε να είναι πλήρης σοφίας και δυνάμεως για να εκπληρώσει την αποστολή του. Και εδώ, αδελφοί αγαπητοί, ξέρουμε, αλλά πρέπει πάντοτε να θυμόμαστε ότι όλοι μας έχουμε μία αποστολή. Πιθανόν να μην έχει έρθει η ώρα για όλους μας να εκπληρωθεί η αποστολή μας στη ζωή αυτή, και για να το πω πιο καλά, πολλές αποστολές. Κάθε φορά, σε κάθε χρονική περίοδο, σε κάθε τόπο, μια συγκεκριμένη αποστολή. Μέχρι να έρθει το πλήρωμα του χρόνου, να έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει. Για να πούμε κι εμείς, το έργο μου το ετελείωσα. Την πίστη μου τη διατήρησα. Το δρόμο μου ετελείωσα, την πίστη μου τη διατήρησα, τον αγώνα τον καλόν ηγονίστη. Έφτασε και στον Απόστολο Παύλο και στον Πέτρο και σε όλους το τέλος της αποστολής τους. Αλλά περπάτησαν πάντοτε με τη φωνή του Θεού, με την οδηγία του Θεού και με το Λόγο του Θεού. Ήθε όλοι μας να περπατάμε έτσι. Αμήν, Κυρία μου. Δόξα στο Θεό.